Ήμασταν να υποδεχθούμε την υπέροχη καλεσμένη μας. Έχει υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Τίποτα δεν είναι για πέταμα, τα πάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Από το Castle Trust, η Bayer Ανταπανά, εδώ στην παρέα μας. Καλό μήνα. Πώς είστε, θα τα κάνουμε χέρι. Καλό μήνα, καθίστε, καλημέρα. Κάθισε. Άντα μου, από το παρουσιαστικό και από τον τρόπο που μιλάς και σε έχουμε δει στο Castle Trust, έχω την αίσθηση ότι η κουβέντα θα είναι πολύ ωραία, γιατί πρέπει να έχουμε να κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Όντως ιδιαίτερη. Με μεγάλη χαρά ήταν όλο και η συμμετοχή και το εδώ. Τι άλλο. Έσμες την εμπειρία σου από το Castle Trust. Την εμπειρία μου από το Castle Trust. Το πιο σημαντικό ήταν ότι γνώρισα πολύ σπουδαίους ανθρώπους που όταν πρωτομπήκα στο casting εκεί λέω δεν έχω να πω τίποτα με όλους αυτούς, τίποτα απολύτως, δηλαδή τι τύποι είναι. Και μετά γίναμε μια παρέα. Δηλαδή αυτό που φαίνεται εκεί έχει γίνει όντως έτσι. Έχουμε γνωριστεί, κάνουμε και παρέα, δηλαδή όλες ξεχωριστές προσωπικότητες. Τώρα, στο Castle Trust, εγώ φαίνομαι πιο σκληρή αγοραστής ναι. Και πιο ότι δεν πολύ πάω πάνω. Λόγω του ότι έχω το μαγαζί μου που αγοράζω και στο εξωτερικό και εδώ και πουλάω πολύ πολύ οικονομικά. Οπότε έχεις δει πολλά πράγματα. Έχω δει πολλά πράγματα και οι τιμές μου είναι πολύ πολύ χαμηλές. Δηλαδή το λένε και συνεργάτες και όλοι. Μπορώ να το πω και όλες οι παλιοσυνήθειες είναι. Κανονικά σήμερα έχουμε live εμείς εκεί και λέω τώρα σήμερα μπείτε, έχει live στο Star, ας πούμε. Οπότε, γενικά είμαι εγώ... Οπότε δεν σε ενδιαφέρουν τα πολύ ακριβά αντικείμενα αυτό. Είμαι των χαμηλών τιμών. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να βρει στο μαγαζί μου κάτι, ας πούμε, σε πάρα πολύ... ακριβό, αλλά σε πολύ καλή τιμή. Αυτή είναι η πολιτική μου. Αυτό είναι γενικά έτσι όπως δουλεύω εδώ και 13 χρόνια που είμαστε. Από εκεί και πέρα... όλο αυτό με το Castle Trust είχε πάρα πολύ πλάκα. Αγόρασα διάφορα αντικείμενα, όχι πολλά, αλλά κάποια που μου κάνανε έτσι κλικ και το αντικείμενο, αλλά και η ιστορία, και οι πολιτές. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έρχεται ένα ξερό αντικείμενο, ας πούμε, πώς παίρνω σε ένα παζάρι στη Γαλλία, ας πούμε, βλέπω κάτι, λέω... Πόσο κάνει, τόσο. Α, πόσο θα το πουλήσω, φέρτο. Αυτό είναι και από πίσω η ιστορία των ανθρώπων. Η ιστορία των ανθρώπων που τα φέρνουν, οι προσωπικότητες των ανθρώπων που τα φέρνουν. Και όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται με εμάς, που είναι και πραγματικό κιόλας. Δηλαδή, υπήρχε μια ιστορία από αυτές που μας λες τώρα, ότι κρύβεται μια συναισθηματική ιστορία από πίσω. Υπήρξε κάποια που λες, ναι, θα θέλω να το πάρω οπωσδήποτε αυτό. Το πιο ακριβό πράγμα που πήρα. Ήταν και η ιστορία που με κέντρισε πιο πολύ, γιατί έπεφτε και στη δικιά μου κοντά. Δηλαδή ήταν αυτή η πηξίδα, η οποία ήταν ένα κουκλάκι πολύ όμορφη, μια παλιά ναυτική πηξίδα, το οποίο και η ιστορία από τα παιδιά που ήταν πολύ γλυκά, από τη Θεσσαλονίκη που είχαν έρθει, που είχε φύγει ο πατέρας τους και τα μάζευε και γκρίνιαζε η μάνα τους με το «Α, τι το έχεις αυτό μες στη μέση». Εγώ επειδή ο προ-προ-πάπους μου ήταν πειρατής, δεν είναι ο παππούς μου, ναι, είναι προ-προ-πάπους. Ο προ-προ-πάπους μου ήταν πειρατής, πάντα έχω, και ο πατέρας μου καπετάνιος, έτσι ήτανε. Οπότε πάντα έχω με τη θάλασσα μια ιδιαίτερη σχέση, ό,τι είναι κοντά εκεί με ιντριγκάρι, μ' αρέσει, νιώθω ναι. Ασφάλεια με τη θάλασσα, γενικά είμαι πολύ αυτό. Οπότε και όλη αυτή η ιστορία και το αντικείμενο και τα παιδιά και όλο αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ, το διεκδίκησα, το πήρα. Εσύ τώρα ουσιαστικά και στο μαγαζί σου και στο Παλαιοπωλείο και στο Castle Trust προφανώς ακούς πάρα πολλές ιστορίες.
Γιατί έρχονται πάρα άνθρωποι πολλές. Και από το εξωτερικό να σου φέρουν πάρα πολλές. Τις αντίκες τους και τα επιπλά τους και τα αντικείμενά τους. Οπότε το έχεις αυτό, σου είναι σύνηθες. Μου είναι σύνηθες και είναι ένα από τα βασικά πράγματα που μου αρέσει πάρα πολύ σε όλο αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένα ξερό πράγμα, παίρνω αυτό, το πουλάω και τέλος. Είναι μια ιστορία ανθρώπων, δηλαδή είναι συγκινητικό. Ας πούμε, πολλές φορές βλέπουμε στο μαγαζί γράμματα από κυρίες που δεν υπάρχουν πια και τους γράφαν άλλες από την Αυστραλία, ας πούμε, ότι «Α, δεν μου γράφεις και ανησυχώ». Από πολλά χρόνια είναι, πριν. Ναι, και είναι συγκινητικά γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πια. Επίσης, εγώ είμαι πάντα, μ' αρέσει η ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι, τίποτα δεν είναι για τα σκουπίδια. Ούτε οι άνθρωποι, ούτε τίποτα. Όλες οι ιστορίες και όλα τα πράγματα έχουν τη δική τους ροή, ιστορία και την προχωράμε εμείς. Δηλαδή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι τα λεφτά. Είναι το προχώρημα της όλης κατάστασης. Από τα πράγματα που έρχονται, υπήρχε ένα πράγμα, ένα αντικείμενο το οποίο το θες μόνο για σένα. Δηλαδή, μπορεί να το έχεις στο μαγαζί, αλλά δεν το δώσεις ποτέ. Γιατί έχει συναισθηματική αξία για σένα ή η ιστορία του σε αγγίζει περισσότερο. Αλλά το έχεις εκεί να το βλέπουν. Λοιπόν, είμαι έμπορος, που σημαίνει ότι τα περισσότερα πράγματα, μέχρι και αυτά, εγώ έχω προσωπική τρέλα με τα μάξια για τις μηχανές, δηλαδή έτρεχα και σε ράλι μαντίκες, έχω μηχανές, έχω αλλάξει πολλά. Με αυτά που δένομαι είναι αυτά που ταξιδεύεις, δηλαδή με τα μάξια και τις μηχανές. Και αυτά τα πουλάω. Δηλαδή, δένομαι, αλλά αν δεθεί κάποιος άλλος, ας πούμε είχα μια αντίκα αμάξι και πια δεν μπορούσα να ταξιδεύω, να πήγαινω στα ράλι και αυτά, γιατί δεν προλαβαίνω. Οπότε βρέθηκε ένας Γάλλος, το αγόρασε και χάρηκα που φεύγει, γιατί θέλω να συνεχίζεται, δεν θέλω να είναι σταματημένο κάτι κάπου. Μ' αρέσει η ροή. Ο κύκλος και η αγάπη. Ό,τι το αγαπάς και προχωράει, να σου πω, έχει την ιστορία. Λένε ότι όποιος έτσι αγαπάει πολύ τα παλιά αντικείμενα, έχει συμβιβαστεί και με το παρελθόν. Είτε το δικό του, είτε γενικά των ανθρώπων που έτσι συναναστρέφεται και όλα αυτά. Εσένα το παρελθόν σου, καταρχάς, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου? Ήσουν διακοσμήτρια εσύ, έτσι? Εγώ ήμουν διακοσμήτρια με επιχείρηση κανονική, με μαγαζιά, με χώρους, με διάφορα πράγματα, με εκδηλώσεις και σοβαρούς πελάτες. Και το 8 που ξεκίνησε η κρίση, καταστράφηκα, δηλαδή καταστράφηκα. Έκανα restart από την αρχή, δηλαδή είχα τότε ένα καλό αμάξι και έβγαινα και μάζευα ξύλα για τη σόμπα, γιατί δεν είναι, λέω, εδώ πεθάναμε τελείως. Και μαζί με τα ξύλα που μάζευα τότε, άρχισα και μάζευα διάφορες καρέκλες και πράγματα αυτά το και δρόμο. Τα ζωγράφιζα, ναι, από το δρόμο, γυρολόγος. Τα ζωγράφιζα και τα πουλάγα τότε σε ένα site που υπήρχε, ας πούμε, δεν υπάρχει πια. Και έτσι ξεκίνησα, μετά ήμουνα βλαχοδήμαρχος του Ψηρή και ξεκίνησα το πρώτο μαγαζί, ένα μικρό εκεί, τις παλιοσυνήθειες, που έχει και αυτό το δικό του έργο, γιατί είναι παλιοσυνήθειες, γιατί είχα και τη μάνα μου που μου λέγε άντε με αυτές τις παλιοσυνήθειες, οπότε πήρες το όνομα, γενικά οι παλιοσυνήθειες δεν είναι πάλι κάτι ξέρω, είναι όλο μαζί κάτι. Από τότε την περίμενες, την πρόταση του Castle Trust την περίμενες, ότι θα είσαι στην τηλεόραση με το αντικείμενό σου όμως? Μεγάλη μου τιμή. Έχω βγει διάφορες φορές στην τηλεόραση, γιατί ήταν και το πρώτο παλιατζίδικο νεοτεριστικό, γιατί δεν είμαι αντικέρης. Υπάρχει μια έννοια στο εξωτερικό που λέγεται thrift shop, δηλαδή που είναι σκουπιδομάγαζο, ας πούμε. Εγώ είμαι βασίλισσα σε αυτό, δηλαδή μπορεί να βρεις από καρέκλες που κάνει κανά 2 ευρώ μέχρι, ας πούμε, μπουφέδες που έχω φέρει από τη Γαλλία με, ξέρω εγώ, 400. Εκεί πάμε, εκεί φτάνουμε. Άντε μου, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε γνωρίσαμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε
από αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, στο Star Challenge στο Castor Trust. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχεις. Καλό μήνα και καλά να περνάς, να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ευχαριστώ επίσης. Φαντάζομαι ότι τα έχεις κάνει σε μεγάλο βαθμό. Castor Trust, εδώ αμέσως τώρα θα δούμε τι περιμένουμε Σαββατοκύριακο και αμέσως μετά Άση Μπίλιου και τα ζώδια για Σαββατοκύριακο. Ας υποδεχτούμε τον κάτοχο αυτών των αντικειμένων. Καλώς ήρθατε στο Castor Trust. Είναι σκαλισμένες δύο πρωτομές. Μπλε είναι αυτό, μπλε τα ματάκια της. Κανείς δεν το περίμενε αυτό εδώ. Κανένας. Ένα πιατάκι το πήρες πάντως. Βρέση, με τα λίρα θα αγοράσεις. Πάμε στα 400. Κύριε, μπορώ εγώ. Θα μου κάνεις μια έκπτωση να σου δώσω 250. Μήπως είσαι έμπορας. Castor Trust με τη Δέσποινα Μυραράκη. Εγώ ομολογουμένως δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 το απόγευμα.